Τις 133 δημοτικές επιχειρήσεις, φαντάσματα που δεν έχουν απογραφεί και αγνοείται ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς και το ύψος των μισθολογικών δαπανών, παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται η ΔΕΙΑ Καβάλας και η Αναπτυξιακή Καβάλας. Άλλες 15 δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης που αναμένεται να καταγραφούν τις ερχόμενες ημέρες. 50 αναπτυξιακές δημοτικές επιχειρήσεις και 66 λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις. Ο αρμόδιος Υπουργός Αργύρης Δινόπουλος δήλωσε ότι θα γίνει προσπάθεια προκειμένου να απογραφούν και οι υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εργασιακής ειρήνης που επιδιώκει η πολιτική ηγεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Στην απογραφή ανταποκρίθηκαν 560 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Δήμων και το σύνολο των νομικών προσώπων του Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ. Από τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών έχουν ανακοινωθεί ότι μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας απογραφής που έληξε στα τέλη του Ιουνίου, μετά από πολλές παραστάσεις, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία διακοπής της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων εταιριών. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι δεν θα εξαιρεθούν ούτε τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ, με τα οποία χρηματοδοτούνται οι αναπτυξιακές εταιρείες, καθώς εκλαμβάνονται ως κρατική χρηματοδότηση. Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αναπτυξιακές δημοτικές επιχειρήσεις αρνούνται να απογραφούν με το επιχείρημα ότι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ζουν και επιβιώνουν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα οποία διαμορφώνονται οι αμοιβές των απασχολούμενων. Το κράτος μας ενδιαφέρεται και πρέπει να ξέρει πώς είναι οι υπάλληλοι που δουλεύουν στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε κάθε δημόσιο οργανισμό. Και υπ' αυτή την έννοια ζήτησαν επίσης να γίνει απογραφή και στις δημοτικές επιχειρήσεις. Η εντολή που δόθηκε από μένα είναι να γίνει απογραφή. Ξέρετε, εδώ υπάρχει μια διχογνωμία στις υπηρεσίες αν η ΔΕΙΑΚ, για παράδειγμα, ή η Δημοφέλεια ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή αν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πολλές φορές μας αντιμετωπίζουν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις και η εφορία και άλλοι κρατικοί οργανισμοί μας αντιμετωπίζουν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ τη ΔΕΙΑΚ ή τη Δημοφέλεια. Εν πάση περιπτώσει, για να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, εγώ έδωσα εντολή να απογραφούν και η ΔΕΙΑΚ και το ΔΥΠΕΘΕ και η Δημοφέλεια. Και όντως απογράφηκαν. Χθες όμως είδαμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ότι η ΔΕΙΑ Καβάλας δεν είχε υπογραφεί. Είναι προφανές ότι πρόκειται για λάθος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πράγματι όλος ο ευρύτερος τομέας πρέπει να απογραφεί, για να γνωρίζει το κράτος ποιοι είναι οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Αυτό είναι και μια μνημονιακή υποχρέωση. Με την καλή έννοια, δεν είναι κακό αυτό. Πρέπει να ξέρει το κράτος ποιοι είναι οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το κάναμε. Εγώ στέλνω επιστολή και στον Αργύρη Δινόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών, ότι κοιτάξτε, εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος και θα διορθωθεί, πιστεύω, αυτό το λάθος. Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Καβάλας εξεδόθη η εξής δήλωση, με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα δεν εμφανίζονται στο σύστημα απογραφής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η ΔΕΙΑ Καβάλας δηλώνει ότι έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες απογραφής όπως έχουν ορίσει οι εγκύκλοι του Υπουργείου. Τα σχετικά αρχεία απογραφής έχουν στελέψει από τον Νοέμβριο του 2013 στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Για άγνωστο λόγο, κατ' εμάς, η ΔΕΙΑ δεν εμφανίζεται στο σχετικό πίνακα των απογεγραμμένων δημοτικών επιχειρήσεων. Η ΔΕΙΑ ερευνά τον λόγο της μη εμφάνισής της ως απογεγραμμένης επιχείρησης.